Σπουδαίο παιχνίδι στο Μαρτινέγκο με τα Κανάρια να φιλοξενούν τον πρωτοπόρο του δευτέρου ομίλου της Α2 κατηγορίας ΕΨΜΟΧΟ. Οι φιλοξενούμενοι στο 21ο λεπτό προηγήθηκαν 0-1 με την κεφαλιά του Ποντίκαλη μετά το φάουλ του Μιχαλακάκη. Οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν σε αυτή τη φάση ότι δεν είχε υπάρξει παράβαση. Και 5 λεπτά αργότερα, μετά την κούρσα του Κοζορώνη, η μπάλα έφτασε στον Καρπαθάκη. Εκείνος ζύγισε το πόδι του, σοφάρισε με αυτό το σουτ. 1-1. Αυτό ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου με το πολύ όμορφο γκολ από τον Καρπαθάκη, καθώς στη συνέχεια ο Μοχός είχε δοκάρει με τον Σούρσο, είχε και ευκαιρία με τον Ποντίκαλη, δεν κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο. Το έκανε όμως στην επανάληψη μετά το φάουλ του Μιχαλακάκη, πρώτη κεφαλιά από τον Σούρσο, εντυπωσιακή απόκρουση του Παπαδάκη. Στη συνέχεια ο Κίσας ήταν αυτός που έκανε το 1-2 σε μια φάση όπου οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για offside του σκόρερ μετά την απόκρουση του Παπαδάκη. Το 1-2 στο 59 και στο 82 ο Καρπαθάκης ανατράπηκε. Ο διαιτητής κύριος Χανιωτάκης αρχικά υπέδειξε φάουλ πάνω στην γραμμή. Στη συνέχεια συνομίλησε με την βοηθό, την κυρία Θέμελη, και ο κύριος Χανιωτάκης υπέδειξε πέναλτι. Δόθηκε η ευκαιρία στα Κανάρια να ισοφαρίσουν εκ νέου και ο Καρπαθάκης από τα 11 βήματα ισοφάρισε 2-2 για τα Κανάρια, πανηγυρισμοί, και αυτό ήταν το τελικό αποτέλεσμα στο Μαρτινέγκο.